εξέλιξη της πανδημίας, ιδιαίτερα για την περιοχή μας, την Βόρεια Ελλάδα, την περιοχή Μακεδονίας. Η εικόνα της Βορείας Τρόικας είναι επιβαρημένη. Οι ροές εισερχόμενων από βαλκανικές χώρες κυρίως οδήγησαν σε αυτή την επιβαρημένη εικόνα της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη. Και γι' αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ΕΟΔΗ αναβαθμίζουν από εδώ και στο εξής τη συνεργασία μας και την ιδιαίτερα δημιουργική σχέση που είχαμε όλους τους προηγούμενους μήνες. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας κάνουν πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Όλους τους μήνες και του πρώτου κύματος και τώρα ο ΕΟΔΗ αυτή τη στιγμή στέκεται δίπλα στις περιφέρειες, στηρίζοντας τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι οι περιφερειάρχες και όλη η αυτοδιοίκηση. Από σήμερα λοιπόν η σχέση αυτή μεταξύ της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και του ΕΟΔΗ αναβαθμίζεται. Κυρίως με τη δημιουργία μιας σταθερής δομής ελέγχου COVID-19 που θα γίνει στο κτίριο υπηρεσιών της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου θα μπορούν οι πολίτες πάντα προγραμμένα κατόπιν ραντεβού να συνεργάζονται και ταυτόχρονα με τη συνεργασία του ΕΟΔΗ η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στον έλεγχο όλων των εργαζομένων στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρειά μας. Ο ΕΟΔΗ θα αναλάβει τις ευπαθείς ομάδες των εργαζομένων, δηλαδή τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβει να ελέγξει όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους της περιφέρειάς μας. Αυτό για να είναι και για να αισθάνονται ασφαλείς τόσο οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια, όσο και οι χιλιάδες καθημερινά συμπολίτες μας που επισκέπτονται για τις υπηρεσίες μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στις 7 περιφερειακές ενότητες. Ταυτόχρονα, μαζί με το ΕΟΔΗ, θα προχωρήσουμε σε μία σειρά ενημερωτικών σεμιναριών στους εργαζομένους στα γυροκομεία και στις κλειστές προμιακές μονάδες. Αυτό σημαίνει και τις δομές. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα με την Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΟΔΗ θα επισκεφτούμε όλα τα γυροκομεία της περιφέρειας και τις κλειστές δομές προμιακές προκειμένου να ενημερώσουμε για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση στις μονάδες αυτές. Επίσης, σε συνεργασία στενή με τον ΕΟΔΗ, θα παρακολουθούμε όλο το επόμενο διάστημα την επιδημιολογική εικόνα της περιοχής μας, της Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας πάντα σε συνεργασία και με την πολιτική προστασία τα μέτρα εκείνα που χρειάζεται προκειμένου να θωρακίσουμε την περιοχή μας από την πανδημία. Θέλω να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά. Για μας, για την διοίκηση της περιφέρειας και της Μακεδονίας, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως καμία έκπτωση σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία των συμπολιτών μας. Και είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και με το Υπουργείο Υγείας και με τον ΕΟΔΗ και με την πολιτική προστασία και με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανακόψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.